Είναι η 14η αγωνιστική της Football League. Ο πρωτοπόρος βαθμολογίας Άρης παίζει στην Βέρεια και η R3 μεταδίδει απευθείας τον αγώνα που αρχίζει σε λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Εθνικό Στάδιο της Βέρειας. Η γηπεδούχος ομάδα εν μέσω προβλημάτων βρίσκεται πλέον στην 15η θέση του πίνακα μετά την εκτός έδρας ήττα με 2-0 από την Παναχαϊκή. Συν το γεγονός ότι έμεινε χωρίς προπονητή παραμονές του σημερινού αγώνα. Παρετήθηκε ο Απόστολος Καραλαμπίδης που είχε αναλάβει την δύσκολη αποστολή, ένα βαρύ φορτίο από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε την είσοδο των ενδεκάδων και των διαιτών. Ο Άρης επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από 10 ημέρες, καθώς δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Αχαρναϊκό για να πάρει τους 3 βαθμούς. Ο Άρης έχει 5 νίκες και μόνο μία ισοπαλία τώρα στα εκτός έδρας παιχνίδια του. Αμέσως στις ενδεκάδες η Βέρεια με μία αποστολή 16 ποδοσφαιριστών και πολλά προβλήματα. Από τους 16 οι 3 είναι τερματοφύλακες. Αυτή είναι η διάταξη για Γκιόζης, ο τερματοφύλακας Λαζόπουλος, Κοζάκης, Καψάλης, Δαμιανάκης, Λίπτενας, Δόρης, Γιαμόα, Μέξης, Μπαστιάνος και Ρούνεϊ, Βαν και Βάη, οι 11 για την Βέρεια εδώ. Οι 5 αναπληρωματικοί. Προπονητής υπηρεσιακός ο Απόστολος Τερζής, συνεργάτης του Απόστολου Χαραλαμπίδη μέχρι χθες το απόγευμα. Και η ενδεκάδα για τον Άρη που δεν έχει τον τιμωρημένο Βαγγέλη Πλατέλα. Καντιμήρης, Τζανακάκης, Μπούρμπος, Δελιζήσης, Ούγκο Σόουζα, Ιντζόγλου Μουμίν, Μπαρκάν, Παυλίδης, Κάσος και Διαμαντόπουλος. Να δούμε και τους αναπληρωματικούς για τον Άρη με τον προπονητή Δημήτρη Σπανό, Αναγνωστόπουλος, Μαραγκός, Βαλεριάνος, Νίκητς, Ντούνης, Μιλούνοβιτς και Πασάτ. R3 εδώ οι φίλοι του Άρη που έχουν έρθει στην πόλη της Συμμαθίας για να συμπαρασταθούν στην ομάδα του. Ο Άρης που έρχεται από μια εντός έδρας ισοπαλία πριν από τον αγώνα που δεν έγινε ποτέ με τον Αχαρναϊκό, το 0-0 με τον Καραϊσκάκη. Ήδη συνεχίζεται χωρίς φάσεις στις δύο εστίες και του Κατημύρη αλλά και του Γιαγκιόζη. Τώρα ο Άρης θέλει να βγει μπροστά, υπόδειξη από τον βοηθό. Έντονη αντίδραση από τον Σπανό με την υπόδειξη του βοηθού για το offside στον Διαμαντόπουλο. Εδώ θα δούμε ότι ο Διαμαντόπουλος είναι πολύ ωριακή. Η φάση φαίνεται να είναι πιο μπροστά. Ο επιθετικός του Άρη σταμάτησε σε κάθε περίπτωση η επίθεση των φιλοξενούμενων. Η απουσία του Πλατέλα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη σε σχέση με το όσα έχει προσφέρει ως τώρα ο παίκτης. Εδώ όμως έχουμε τον Διαμαντόπουλο στο έδαφος σε μια νέα μονομαχία που είχε εκεί με τον Στέργιο Καψάλη, τον αρχηγό της Βέρειας. Ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Εδώ βλέπετε και ο Τζένης δεν είδε κάτι. Βρέθηκαν και οι δύο στο έδαφος. Έχει κόσμο, αλλά είναι προβληματισμένο όπως και να έχει το πράγμα. Σίγουρα και η ομάδα, θυμίζω ότι πέρσι έπαιζε στην Super League. Διαμαντόπουλος εδώ, πλασάρι, η μπάλα πάει στο δοκάρι στην πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα, στο 16ο λεπτό από την πάσα του Μπούργου. Και μετά έχουμε φάουλ του Τζανακάκη πάνω στον Μπαστιάν. Και κίτρινη κάρτα για τον αμυντικό του Άρη, πρώτη στο παιχνίδι. Δείτε πάλι ο Μπούρμπος για τον Διαμαντόπουλο στο ύψος του πέναλτι. Αποφεύγει τον αντίπαλο, πλασάρι με το αριστερό και η μπάλα πάει στο δοκάρι στην πρώτη μεγάλη φάση για τον Άρη. Και πάλι Μπούρμπος, η προσποίηση, το πλασέ, ο Παυλίδης είναι που κάνει το πλασέ και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Το δοκάρι του Άρη με τον Παυλίδη. Ο Διαμαντόπουλος ήταν ακριβώς δίπλα. Κεφαλιά από τον Κάσο που συνεργάζεται με τον Παυλίδη. Γυρίζει ο Κάσος, παίρνει μπάλα, η μπάλα ύψος. Δεν μπορεί ο Διαμαντόπουλος, είναι εκεί στην φάση ο Δόρης για την Βέρεια. Τζανακάκης θα κάνει το σουτ και διώχνει δύσκολα ο Γιαγκιόζης. Πέρασε ανάμεσα από συμπαίκτες και αντιπάλους για να διώξει στο σουτ του Τζανακάκη. Η Βέρεια με τον Ρούνεϊ και αυτός επιχειρεί ένα σουτ πάνω από την εστία. Αμυντικό της Βέρειας, τον Νίκο Κοζάκη. Εκτέλεσε ο Μπαρκάν. Κεφαλιά από τον Ρούνεϊ. Ο Μπούργος θα κάνει το σουτ. Πέρασε η μπάλα. Δεν βρίσκουν διαδρόμους οι παίκτες του Άρη. Τώρα η παλιά έγινε για τον Κάσο. Συνεχίζει ο Κάσος την προσπάθειά του. Ένα σουτ για να φύγει η μπάλα out. Δύο πάσες οι γηπεδούχοι. Και κατ' επέκταση να γίνουν απειλητικοί. Ο Παυλίδης κάνει το σούτ. Εξαιρετική απόκρουση από τον Γιαγκιόζη. Από πολύ μακριά ο Παυλίδης σημάδεψε την αντίπαλη εστία. Εκεί ο Δαμιανάκης που έδιωξε. Ρούνεϊ απέφυγε τον Μουμίν. Έχει γίνει φαόλ από τον παίκτη του Άρη που συνεχίζει πάνω στον Λίτενα. Θα δει κάρτα ο Μουμίν. Υπάρχει μια ένταση. Νεύρα. Τον
Κοζάκη και κινείται ταχύτατα ο Κάσος που γυρίζει για τον Διαμαντόπουλο. Πέρασε η μπάλα. Μπαργκάν. Βλέπετε. Έχει αντίπαλο τον Κάσο. Προσπάθεια του Παυλίδη. Διαμαντόπουλος. Και χάνει ο Άρης αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 41ο λεπτό του αγώνα. Φέει από την Γκάνα και τον Ιωακίμ Ζιγκερίδη, ενώ εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Μπούρμπος από μακριά. Καλό ήταν το σούτ από τον Μπούρμπο. Μπάλα φύγει out. Ντούνι. Παυλίδης, πάλι ο Ντούνις. Για τον Παυλίδη, ο Ιτζόγλου ήταν πριν, τώρα είναι ο Παυλίδης μέσα στην περιοχή. Σε αυτή την προσπάθειά του να αποφύγει τον Λαζόπουλο, άφησε και ο Τζένης τον γηπεδούχο. Ξαναδούμε τη φάση. Παυλίδης από κανονική θέση κινείται, περιμένει την μπάλα, πιέζεται εκεί από τον αντίπαλό του. Ο διαιτητής και ο Τζένης άφησε την φάση να εξελιχθεί. Αντίπαλός του ήταν ο Βαγγέλης Λαζόπουλος. Φάουλ για τον Άρη, εκτελεί ο Ντούνις. Με γροθιές ο Γιαγκιόζης. Μπούρμπος, νέα σέντρα, επαναφέρει την μπάλα. Κεφαλιά από τον Διαμαντόπουλο και φεύγει η μπάλα out σε μία ακόμη μεγάλη φάση για τον Άρη. Στο 69. Λίτενας ελευθέρωσε πολύ όμορφα για τον Κοζάκη. Αυτός βγάζει μια σέντρα σουτ, ήταν επικίνδυνο για τον Καντιμίρη. Ο Γιαμόα, ο Ρούνεϊ, Μπαστιάνος. Για την Βέρεια, Μπαστιάνος που συνεχίζει και σώζει τελευταία στιγμή ο Όγκο Σόουζα. Ο Τζανακάκης είναι που σώζει την εστία του Άρη, πολύ κοντά στον γκολ η Βέρεια. Φαίνεται να υπάρχει χέρι. Εδώ λοιπόν, εκτός περιοχής, ο Καντιμίρης χρησιμοποιεί τα χέρια του και στην συνέχεια ο Τζανακάκης σε αυτή την πολύ μεγάλη φάση για την Βέρεια σώζει την εστία του Άρη. Να δούμε ξανά το replay. Θα ζητήσω από τον τηλέμαχο Κοεντζόπουλο, τον σκηνοθέτη μας. Φεύγει λοιπόν από το παιχνίδι. Αποβάλλεται ο Καντιμίρης. Έχει σταματήσει σε αυτό το σημείο το παιχνίδι. Εδώ είναι η φάση. Βλέπετε με το αριστερό χέρι. Σταματάει το σουτ του Μπαστιάνου, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια σημαδεύει εστία και έρχεται ο Τζανακάκης για να απομακρύνει την μπάλα. Πάει πίσω η φάση, κόκκινη για τον Γιώργο Καντιμίρη. Ο Άρης μένει με 10 στο 73ο λεπτό του αγώνα. Πριν από την εκτέλεση του φάουλ, 81ο λεπτό. Φεύγει μπάλα από τα πόδια του Ντούνι. Προσπάθησε και διώχνει ο Γιαγκιόζης. Από κοντά έγινε το σουτ. Εκτελέσει ο Γιάννης Μπαστιάνος. 4 παίκτες της Βέρειας στην περιοχή, κεφαλιά και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία από την κεφαλιά που έγινε από τον Ζιγκερίδη. Μπάλα έφυγε out. Ντούνις, διαστάσεις, θρίλερ σε αυτό το παιχνίδι. Διαμαντόπουλος, Διαμαντόπουλος σε θέση βολής, δεν θα μπορέσει εκεί και είναι ο Γιαγκιόζης στην πιο κραυγαλαία ευκαιρία του Άρη να ανοίξει το σκορ στη Βέρεια. Προσπαθεί και περνάει τελικά ο πασάς για τον Ντούνι. Ο Άρης είναι μπροστά με τον Ντούνι. Γίνεται το σουτ, διώχνει ο Γιαγκιόζης άλλη μία φορά. Η Τζόγλου επαναφέρει την μπάλα και είναι ο Καψάλης αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα. Στο 86, νέα ευκαιρία. Ψήκωσε την σημαία, τον αγνόησε ο διαιτητής. Μπάλα για τον Ντούνι που θα ρίξει τον Ντούνις, ο Λαζόπουλος ήταν, ο Ντούνις διαμαρτύρεται, αφήνει ο Κιοτζένης. Τα νεύρα πλέον είναι πιο συνηθισμένο φαινόμενο. Εδώ είναι η πρώτη φάση με τον Λαζόπουλο που ρίχνει, είναι ένα κλασικό πέναλτι. Επιτρέψτε μου να πω αυτή την φράση. Βλέπετε, παίρνει τα πόδια του Ντούνι και μετά σηκώνει και τα χέρια. Με τον Άρη να βγαίνει μπροστά, Κάσος θα γυρίσει. Σφύριγμα, πέναλτι για τον Άρη στο 88ο λεπτό του αγώνα. Στο γύρισμα του Κάσου, χέρι δίνει ο Κιοτζένης, δείχνει την άσπρη βούλα και βγάζει κίτρινη κάρτα στον παίκτη που προσπάθησε να σταματήσει τον αντίπαλό του και ήταν ο Δαμιανάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
Ο Δαμιανάκης είναι ο οποίος δεν διαμαρτύρεται στον διαιτή. Ο Άρης έχει κερδίσει πέναλτι και μαζί την πιο μεγάλη ευκαιρία. Δείτε πάλι. Εδώ. Μπάλα απλωμένο το αριστερό χέρι του παίκτη της Βέρειας. Ο Δαμιανάκης έχει παρατηρηθεί με κάρτα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και θα βγει από το παιχνίδι. Μένει και η Βέρεια με 10. Με την δεύτερη κίτρινη στον Δαμιανάκη. Τι παιχνίδι είναι αυτό στην Βέρεια σήμερα. Ο Διαματόπουλος απέναντι στον Γιαγκιόζη. Η εκτέλεση αποκρούει ο Γιαγκιόζης. Συνέχεια της φάσης. Γκολ για τον Άρη με τον Γιάννη Πασά. Ακόμη και αυτό είχε μια δόση θρίλερ. Η εκτέλεση του πέναλτι δηλαδή. Μετά την απόκρουση του Γιαγκιόζη. Ήταν εκεί ο Πασάς για να εκτελέσει και βλέπετε την αντίδραση του τερματοφύλακα με το σούτ λοιπόν και το δεύτερο γκολ του Πασά στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Άρης πετυχαίνει τον γκολ που κυνηγούσε από τα πρώτα λεπτά. Γιαγκιόζης δεν μπορεί να πιστέψει, εδώ αποκρούει και έρχεται ο Πασάς. Στρώνει μάλιστα την μπάλα για να κάνει το σούτ με το αριστερό και το 0-1 στη Βέρεια. Εδώ ο Γιαγκιόζης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Απέκρουσε το πέναλτι του Διαμαντόπουλου. Αλλά το γκολ το πέτυχε για τον Άρη ο Πασάς. 0-1 ο Άρης με 10 παίκτες. Ο Ντούνης και από τον Πασά ο Άρης θα κερδίσει χρόνο. Όχι, εδώ τέλος. Τέλος ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Βέρεια. Με νίκη του Άρη Διαπυρός και Σιδήρου. 0-1 με τον γκολ του Πασά στο 89 μετά από πέναλτι που απέκρουσε. Πέναλτι του Διαμαντόπουλου που απέκρουσε ο Γιαγκιόζης. Και στην συνέχεια της φάσης έκανε το 0-1 ο Πασάς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στη Βέρεια. Με πολύ μεγάλη δυσκολία ο Άρης ξεπέρασε το εμπόδιο της Βέρειας και πέτυχε την 11η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 36 βαθμούς και σε συνδυασμό με την σημερινή ισοπαλία της Παναχαϊκής είναι πλέον στο ΣΥΝ3 από την δεύτερη ομάδα του Πίνακα. Ο Όφη παίζει αύριο με τον Καραϊσκάκη, αλλά πάμε αμέσως στον Τάσο Πακλάτζη. Τάσο. Ναι Γιώργο, το θρίλερ τελείωσε εδώ και λίγα λεπτά. Έχω δίπλα μου τον Δημήτρη Σπανό, τον προπονητή του Άρη. Coach, φαντάζομαι ότι πριν αρχίσει το παιχνίδι δεν φανταζόσουν ότι θα έχουμε τέτοια εξέλιξη σήμερα στην αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, αλλά όμορφο για τους φίλους που το παρακολούθησαν. Είναι έτσι, όμως θα πρέπει εμείς που είμαστε στον Άρη να φανταζόμαστε ότι όλες οι ομάδες θα πρέπει να δείξουν, μάλλον να δώσουν τον υπερπάτον αγώνα, γιατί όλες θέλουν να γυρίσουν στον Άρη. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί, θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, γιατί σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να λήξει 3-0, έληξε ένα μήνυμα πέναλτι στο 90. Ίσως ακόμα να χάνουμε και γκολ. Και ξέρετε, η μία φάση παραλίγο να μας τυχήσει. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να πω μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια, γιατί βγάλαν στένο σήμερα. Είχαν 90 λεπτά μια απόδοση όπου κοιμάθηκε σε καλά επίπεδα. Όσο πήγαινε προς το τέλος του παιχνίδι, έδωσαν το κάτι παραπάνω και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε εδώ και πολύ περισσότερο και πριν πάρα πολύ ώρα. Άνοιξε λίγο η διαφορά με τους διώκτες. Αυτό τι σημαίνει για σας, χαλάρωση? Ηρεμία δεν υπάρχει. Ηρεμία, όχι. Έχουμε ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Και ξέρετε, όταν δημιουργείς 10-15 ευκαιρίες και χάνεις τις 15, νομίζω θα πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί, να σκεφτούμε πιο πολύ σε αυτό ο στόχο, στην ουσία του ποδοσφαίρου, στον γκολ. Νομίζω εκεί θα πρέπει να λειτουργήσουμε καλύτερα και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Αυτά, Γιώργο, και από τον προπονητή του Άρη.